How are you? Very good. As long as we are in Greece, we are very good. Ανακουφισμένα τα μέλη του πληρώματος του YP, το οποίο κατέπλεψε στο παλαιό λιμάνι των Χανίων, μιλούν για την περιπέτεια που έχουν ζήσει εν μέσω κορονοϊού, καθώς όπως εξηγούν βρίσκονται περίπου 1,5 μήνα στη θάλασσα χωρίς να έχουν προσεγγίσει κανένα λιμάνι. Ο Αρμένιος καπετάνιος, δύο γυναίκες και ένας ακόμη άνδρας ρωσικής καταγωγής που εργάζονται ως μέλη του πληρώματος του YP βρίσκονται από χθες σε 14ήμερη καραντίνα στα Χανιά. Οι ίδιοι δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους, δηλώνοντας την εμπιστοσύνη τους στην Ελλάδα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την πανδημία. Το σκάφος με σημαία Ισπανίας, το οποίο ανήκει σε Βρετανούς επιχειρηματίες, ξεκίνησε το ταξίδι του στις 21 Μαρτίου από τις Μαλδίβες με προορισμό την Τινησία. Στη μία το μεσημέρι της Παρασκευής, το πλήρωμα του σκάφου, στο οποίο βρισκόταν ανοιχτά του ακροτηρίου Σπάθα, επικοινώνησε τηλεφωνικά με το Λιμεναρχείο Χανίων, ενημερώνοντας ότι αντιμετώπιζε βλάβη, ζητώντας άδεια να προσεγγίσει το παλιό λιμάνι των Χανίων για λόγους ασφαλείας. Ο καπετάνιος, μιλώντας στην Κρήτη TV, κάνει σήμερα λόγο για blackout. We have electricity full blackout. Two generators both not working. So we have only the steering and engines. And now we are looking for repairing the engines. Το Λιμεναρχείο Χανίων επικοινώνησε αμέσως με τον ΕΟΔΗ, την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας αλλά και τις πρεσβείες Ισπανίας, Αρμενίας και Ρωσίας, δίνοντας τελικά άδεια στο σκάφος να εγκυροβολήσει στο παλιό λιμάνι. Σήμερα το πρωί, μία γιατρός του ΕΟΔΗ έλεγξε το πλήρωμα του σκάφους, διαπιστώνοντας ότι και οι τέσσερις είναι καλά στην υγεία τους. Παράλληλα, το Λιμεναρχείο Χανίων έκανε έλεγχο στα στοιχεία του πλοίου και τα μέλη του πληρώματος, επιβεβαιώνοντας ότι οι τέσσερις άνθρωποι που επιβαίνουν έχουν όλα τα νόμιμα παραστατικά. Το σκάφος αναμένεται να ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένους νεογνώμονες από την Ισπανία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως υπάρχει βλάβη η οποία αναφέρεται από το πλήρωμα και να διορθωθεί. Όσο το σκάφος παραμείνει στα Χανιά, τα μέλη του πληρώματος θα πρέπει να τηρήσουν τη 14ήμερη καραντίνα. Την τροφοδοσία του πληρώματος του σκάφους ανέλαβε τουριστικός πράκτορας των Χανίων, ενώ το λιμενικό ταμείο παραχώρησε ρεύμα στο σκάφος.